που δεσμεύτηκα θα παίξουμε εδώ. Αν θέλουν να παίξουμε και τα επόμενα χρόνια, εκτός αν υπάρχει λογική από τον κύριο Πιλαδάκη, θα πρέπει εμείς να έχουμε ένα διαπραγματευτικό όπλο. Ποιο είναι αυτό το όπλο? Πρέπει να έχουμε ένα γήπεδο στη Λάρισα. Δεν είναι δυνατόν η ΑΕΛ να πάει να παίξει ποτέ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βόλου. Ούτε πάει να παίξει στην Κατερίνη, ούτε στη Λαμία σαν έδρα, ούτε στον Ιαπή Θεσσαλονίκης, ούτε στον Άρη Θεσσαλονίκης που μπορεί να ζητήσει τον παραχώρηση, ούτε στην Πέρια που έχει προδιαγραφές πρώτης εθνικής. Είναι αδιανόητο να το κάνουμε αυτό και δεν μπορεί να γίνει της εποχής μου. Όμως δεν μπορεί η κοινωνία η οποία εκφράζεται από το Δήμο, η κοινωνία που εκφράζεται από την Περιφέρεια και ο κ. Αγοραστός δηλώνει και είναι πραγματικός ο παδός της ΑΕΛ. Θα πρέπει λοιπόν το πρόβλημα από τώρα μέσα σε ένα χρόνο να λυθεί μια και διαπάντως η διαπραγματευτική ικανότητα που έχει η ΑΕΛ να πέσει σε γήπεδο που εδρεύει στη Λάρισα. Και όμως πρέπει να είναι γήπεδο αντάξιο της ποιότητας της ομάδος στο κορτάρι, αντάξιο της ποιότητας των παρών, αντάξιο ένα γήπεδο που να εξασφαλίζει την ομαλή παρακολούθηση ενός αγώνα για παιδάκια, τα οποία πια κατακλείζουν το γήπεδο, και σε κάθε περίπτωση πραγματικά να είναι μια εκδήλωση του ποδοσφαιρικού αντάξια της ιστορίας μας. Αυτό ήθελα να πω. Η απόφαση, αν θέλετε, σας αφήσω να την πείτε, είναι 867-2017 του Αριθμού και είναι μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Η αγωγή άρχισε το 2013, η αγωγή έγινε τότε δηλαδή, και έφτασε τον Άγιο Πάτρο το 2017. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν έλεγα εγώ ότι και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Μην νομίζετε ότι ο κ. Πιλαδάκης ότι υποχώρησε σε κάτι και μας έκανε κάτι. Ξέρει πολύ καλά ότι αν σήμερα ερχόταν κάποιος και δεν άφηνε να μπουν μέσα οι ποδοσφαιριστές μας, οι οπαδοί μας και εσείς, θα ήταν στο αυτόχρονο για αυτοδικία. Πήγε να το ξανακάνει αυτό ο κ. Τσαρμακίδης και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα σοβαρό λογικό που δεν είναι πιο σοβαρό ή πίσω από την Αθήνα, ο οποίο του συγκράτησε τελευταία στιγμή και την προηγούμενη φορά. Γιατί μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να φύγουμε από εδώ. Όμω, το ξαναλέω, δεν πρόκειται να σταθώ σε αυτά. Θέλω να ηρεμήσω. Εμεί σήμερα έχουμε την πρώτη. Σήμερα ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή, κατά την άποψή μου, στη σύγχρονη ιστορία τη ΑΕΠ, του Μόρση. Γιατί να ασχολούμεθα με αυτό, ασχολούμεθα με τι συνεντεύξει του Τσακμακίδη και του Κούγια και τι απορίε. Τις πραγματικά αληθινές προσπίτες κάποιων προσωπικών. Αυτό κλείνει για μένα. Είναι φρασοκομωδία. Δεν αντέχω άλλα αυτή την ιστορία. Θέλω λοιπόν την ησυχία μου να το ευχαριστήσω.